Έχουμε αναλάβει το πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά με την ανακύκλωση. Εδώ θα γίνει ένα φεστιβάλ ανακύκλωσης, το οποίο διαδραματίζεται από... Έχει ξεκινήσει δηλαδή τη Δευτέρα πριν δύο μέρες στις κεντρικές πόλεις της Πελοποννήσου. Ξεκίνησε από την Καλαμάτα, χθες συνεχίστηκε στη Σπάρτη, σήμερα είμαστε στην ωραία Τρίπολη. Αύριο πάμε στην Κόρινθο, την Παρασκευή στο Άργος και κλείνει όλος αυτός ο κύκλος στο ωραίο Ναύπλιο. Έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει εδώ ο αρκαδικός λαός. Τι δράσεις θα κάνουν τα μικρά παιδάκια? Οι δράσεις είναι στα πλαίσια των μεγάλων έργων που εξελίσσονται στην Πελοπόννησο. Και όλο αυτό το φεστιβάλ στην ουσία είναι να εκπαιδεύσουμε ηλικιακά το μικρό κοινό, να το πω έτσι, της Πελοποννήσου, στο να παιδευτεί εντός εισαγωγικών στην ανακύκλωση. Η ανακύκλωση είναι ένα πράγμα πολύ σημαντικό. Θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να ξεκινάει από τις μικρές ηλικίες, ώστε να υπάρχει αυτή η κουλτούρα ανακύκλωσης από τα μικρά παιδιά και να εξελίσσονται και στους μεγάλους όσο αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν. Μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα που έχετε πάει σε διάφορες πόλεις, ποια είναι η ανταπόκριση? Η ανταπόκριση είναι πάρα πολύ θετική. Γίνονται και εδώ κάποιες δράσεις που αφορούν τα παιδιά. Είναι μέσα όλο αυτό το event, έχει να κάνει με παιχνίδια, γιατί έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο που να προσελκύει τα παιδιά. Οπότε τα παιδιά που εκπαιδεύονται μέσω των παιχνιδιών στην ανακύκλωση. Επί της ουσίας εκπαιδεύονται πάνω στο να μπορούν να ξεχωρίζουν και τους κάδους στο πλαστικό, στο χαρτί, στο γυαλί, στο χαρτί και προσπαθούμε να τους μεταφέρουμε όλες αυτές τις αξίες της ανακύκλωσης ώστε να μπορούν με ένα έτσι πιο χαροπό τρόπο. Θα δοθούν δύο τάμπλετ, θα υπάρχουν δύο κληρώσεις, η μία θα είναι στις 7 και η άλλη στις 8 η ώρα. Αναλόγως και τη συμμετοχή. Πάντως, δύο τυχερά παιδάκια θα κερδίσουν δύο τάμπλετ Lenovo που δίνουμε στο τέλος της εκδήλωσης. Στον κόσμο έχει μείνει η ανακύκλωση ως πλέον μέλλον για το μέλλον? Θεωρούμε ότι έχει ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Είναι ακόμα στην αρχή του αυτό το πράγμα και χρειάζεται και λίγος χρόνος, αλλά η ανταπόκριση που... και τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τον κόσμο είναι πολύ θετικά. Θεωρούμε ότι όλα αυτά αποσκοπούν, έχουν να κάνουν με την αηφόρο ανάπτυξη και το πιο σημαντικό είναι ότι όλα αυτές οι ενέργειες συνδυάζονται και με τα μεγάλα έργα που εξελίσσονται αυτή τη στιγμή στην Πελοπόννησο. Εντάξει, στις 5 μονάδες της Πελοποννήσου, που αυτή τη στιγμή η Πελοπόννησος διαθέτει το καλύτερο σύστημα ανακύκλωσης σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον κόσμο του Πελοποννήσου και για αυτά τα παιδιά που τώρα αρχίζουν και μαθαίνουν την αξία της ανακύκλωσης. Έχουμε σχεδιάσει επίσης να γίνουν κάποιες σχολικές εκδρομές από τις αντιπροσωπευτικές πόλεις της Πελοποννήσου, να πάνε εκεί στην Παλαιόχουνη, στην Τέρνα, και εκεί να τους γίνουν κάποια εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με την ανακύκλωση, το πώς μπορούν να ανακυκλώνουν και το κυριότερο, το πόσο σημαντικό είναι η ανακύκλωση στη ζωή μας.